Είστε βαθιά γελασμένοι και εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν νομίζετε ότι με μια βολική αντιπαράθεσή σας μεταξύ σας εδώ μέσα θα καταφέρετε να θολώσετε τα νερά και να συγκαλύψετε τη βασική στρατηγική σας σύμπλευση, η οποία επιβεβαιώνεται και μέσα από τις διαφορές σας στα επιμέρους ζητήματα. Είστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι θα κουκουλώσετε τις ευθύνες σας για το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας που ο ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσχεδίασε και ο άλλος, η Νέα Δημοκρατία, ολοκληρώνει με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Δεν θέλω βέβαια να δικήσω και το Πασόκ Κινάλ, που και αυτό έχει βάλει ούκο λίγες φορές το χεράκι τους αυτό. Η μομφή για όλους εσάς εκ μέρους μας είναι δεδομένη για τη θηλιά των χρεών που βάλατε και οδηγήσατε στη χρεοκοπία τα λαϊκά νοικοκυριά, τους μικροεπιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενους με την πολιτική σας. Μάλιστα, εσείς της κυβέρνησης έχετε και το θράσος να παρουσιάζετε αυτό το έσχος του νέου πτωχευτικού κώδικα ως δεύτερη ευκαιρία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Λίγο ακόμα και θα ζητήσετε να σας στήσουν και άγαλμα για αυτό το δίθεν ευεργετικό σας έργο. Είναι τέτοια η ευεργεσία σας που για πρώτη φορά καθιερώνετε την πτώχευση φυσικού προσώπου, εξισώνοντας δηλαδή τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ανέργους με τις επιχειρήσεις και τους μεγαλεμπόρους. Για πρώτη φορά στα χρονικά ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης χάνει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα εισοδήματά του, ακόμη και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την εργασία του. Πραγματικά, το έγκλημα ολοκληρώνεται. Η πτώχευση βέβαια προκύπτει όταν ο υπερχρεωμένος δεν πληρώνει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών για 6 μήνες και η συνολική του οφειλή ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Τότε το σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή η κόπη μιας ζωής, η πρώτη κατοικία, το σπίτι που στεγάζει την οικογένεια, τα παιδιά του, αλλά και όποιο άλλο τυχόν εισόδημα έχει μετά την πτώχευση, δηλαδή ο μισθός και η σύνταξή του, για 3 χρόνια θα περνά στα χέρια των λεγόμενων πιστωτών, στις τράπεζες, στα αρπακτικά funds, στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό για την αποπληρωμή των χρεών του. Ο ίδιος και η οικογένειά του θα ζουν με τις λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως λέτε. Δηλαδή, θα ζουν το πολύ με 570 ως 600 ευρώ. Εκεί έχετε ορίσει το όριο της επιβίωσης, δηλαδή της εξαθλίωσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποιος για 3 χρόνια θα δουλεύει για την τράπεζα, κρατώντας για τον εαυτό του μόνο ένα ισχνό ποσό διαβίωσης και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα όλο τον υπόλοιπο μισθό του. Μάλιστα, ο πτωχευμένος απειλείται ακόμα και με ποινή φυλάκισης όταν επιδίδεται σε ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, όπως θα το εννοούν βέβαια οι τραπεζικοί όμιλοι και το κράτος σας. Αλήθεια, αυτό το έσχος βαφτίζεται, κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας ως δεύτερη ευκαιρία? Γιατί εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι η δεύτερη ευκαιρία που δίνεται στις τράπεζες και στο κράτος να ξαναλιστέψουν τους μισθωτούς, τους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες, αφού πρώτα τους τσάκισαν στη φορολογία με τα ληστρικά επιτόκια, με τα πανωτόκια. Και φυσικά οι προβλέψεις σας δεν αφήνουν στο απειρόβλητο την πρώτη κατοικία, που κι αυτή εκποιείται για να τροφοδοτηθούν τα κέρδη των τραπεζών και οι επενδύσεις τους. Αυτό το οποίο προβλέπετε, να παραμένουν δηλαδή κάποιοι, όχι όλοι, για 12 χρόνια στα σπίτια τους ως ενοικιαστές, είναι και προκλητικό και απαράδεκτο. Κάνετε τους εργαζόμενους νικάριδες στα σπίτια τους, στα σπίτια για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Σας το είπαμε, θα το ξαναεπαναλάβουμε, το έγκλημα σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, των μικρών επαγγελματιών και αγροτών εξελίσσεται εδώ και μια δεκαετία
από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες βήμα το βήμα προωθούσαν όλο και πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις για να φορτώσουν την κρίση στις πλάτες του λαού. Έχουμε και λέμε, πρώτο, για παράδειγμα, στη λεγόμενη κουλτούρα πληρωμών, δηλαδή στην υποχρέωση του λαού να πληρώνει το μέγιστο δυνατό, ακόμα και από αυτό που δεν έχει, εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ έχετε πάρα πολύ μεγάλη συμβολή. Μήπως χρειάζεται να σας θυμίσω ότι ακόμα και στα πρώτα σας κυβερνητικά βήματα λέγατε ότι είναι πατριωτικό καθήκον να πληρώνει ο εργαζόμενος τους φόρους των έμφυα, δηλαδή αυτό τον άδικο φόρο ακόμα και όταν δεν έχει. Όμως εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη μεριά σήμερα το πάτε αυτό ακόμα παραπέρα. Θεσμοθετείτε και την τριετή εργασία υπέρ της τράπεζας. Σας το είπαμε και προχθές. Στην πράξη μετατρέπετε τον μισθωτό σε δούλο της τράπεζας. Δεύτερο, εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ξεχάσατε μήπως τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δική σας πρωτοβουλία ήταν. Και μάλιστα στα χρόνια σας έγιναν χιλιάδες από αυτούς. Ξεχάσατε τα ΜΑΤ απέναντι σε διαδηλωτές. Ξεχάσατε ότι πρώτοι εσείς θεσπίσατε ως ιδιώνυμο αδίκημα την κινητοποίηση ενάντια σε πληστηριασμούς. Και σήμερα φυσικά, ως έτοιμη από καιρό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το τερματίζει. Φέρνει τον ηλεκτρονικό υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Φέρνει δηλαδή τον ηλεκτρονικό χαφιέ που θα εξετάζει την φερεγκιότητα όλων για να φακελώνει και να ξέρει η τράπεζα πού να δώσει και από πού να πάρει. Τρίτο, η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει τη δική σας υπογραφή, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί φυσικά να κοκορεύεται ότι της έδωσε τη χαριστική βολή. Μάλιστα, ο νόμος Κατσέλη προέβλεπε τον υπολογισμό της συνολικής περιουσίας αλλά και την εκποίησή της. Η Νέα Δημοκρατία τώρα απλά συστηματοποιεί αυτή τη διαδικασία. Πρώτα ξυλώσατε το πλαίσιο προστασίας για χρέη προς το κράτος χέρι-χέρι με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα προχωράτε και στα υπόλοιπα ιδιωτικά χρέη. Κυρίες και κύριοι, είναι βέβαια εντυπωσιακό ότι η όλη συζήτηση με ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ περιστρέφεται όχι τυχαία γύρω από τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Ενώ στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό κώδικα αφορά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους των λαϊκών στρωμάτων. Και προς τις τράπεζες, και προς την εφορία, και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και εννοείται πως για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να κηρύσσεται πτώχευση φυσικού προσώπου. Γιατί όμως αλήθεια δεν αναδεικνύεται αυτή την πλευρά στο βαθμό που θα έπρεπε? Γιατί πολύ απλά αποκαλύπτει τις ευθύνες που έχετε όλοι σας. Και εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερχρέωση και υπερφορολόγηση των μισθωτών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που λαϊκές οικογένειες αδυνατούν να πληρώσουν και θα συνεχίσουν να αδυνατούν και επιπλέον τώρα λόγω της πανδημίας. Και πώς να πληρωθούν τα χρέη? 6 στις 10 φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή το 58,9% για την ακρίβεια από αυτές που υποβλήθηκαν, ενσωματώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από 10.000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις οφειλών που όλοι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια δεν μπόρεσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Κι όμως η υπερφορολόγηση καλά κρατεί. Οι μισθωτοί τα λαϊκά στρώματα συνεχίζουν να καταβάλουν το 95% των ετήσιων φορολογικών εσόδων και μόλις το 5% καταβάλλεται από τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, την οποία όλοι σας μειώσατε και από πάνω. Όπως σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι και εδώ, βήμα το βήμα, όλοι σας, όταν καθίσατε στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, γκρεμίσατε ό,τι είχε απομείνει όρθιο από εργατικά λαϊκά δικαιώματα, βάλατε χέρι στη λαϊκή περιουσία. Εδώ βέβαια μιλάμε για μια στρατηγικού χαρακτήρα νομοθετική επιλογή που έχει στόχο να συγκεντρώσει τον πλούτο σε ακόμα λιγότερα χέρια για να προχωρήσουν
και τα περίφημα επενδυτικά σχέδια λίγων μεγαλοκαρχαριών. Αυτή λοιπόν είναι όχι μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά η μεγάλη ευκαιρία για το τραπεζικό κεφάλαιο, το οποίο οπλισμένο με το νέο πτωχευτικό κώδικα θα βγάλει στο σφυρί όλα τα αξιόλογα ακίνητα λαϊκών ανθρώπων, θα τα συγκεντρώσει για να επιταχύνει σχετικές επενδύσεις. Πραγματική ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση νόμου που έχει επανειλημμένα καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και όλοι σας την απορρίπτετε, γιατί άλλα συμφέροντα υπηρετείτε. Δεν υπηρετείτε συμφέροντα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Σήμερα μια πραγματική ανάσα μπορεί να δώσει το άμεσο κούρεμα των οφειλών, τόσο για τα χρέη στις τράπεζες, όσο και για τα χρέη στο κράτος. Ενώ εσείς, αντί να δώσετε αυτή την ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά, χορηγείτε ολόκληρες μπουκάλες οξυγόνου στις τράπεζες και μάλιστα με τις ανακεφαλαιοποιήσεις που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Χορηγείτε επίσης τεράστιες μπουκάλες οξυγόνου σε μεγάλους επιχειρηματίες, στους οποίους ολοένα μειώνατε τη φορολογία, χώρια τις φοροαπαλλαγές, τις επιδοτήσεις, τα διάφορα άλλα προνόμια. Αλλά όταν πρόκειται να τονώσετε την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών καπιταλιστικών ομίλων, τότε τα περί αντοχών της οικονομίας τα ξεχνάτε. Η ίδια ακριβώς αμνησία σας πιάνει και όταν πρόκειται για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ευρωατλαντικών συμμάχων σας. 4,3 δισεκατομμύρια δίνεται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο. Για έκτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις στρατιωτικές δαπάνες που υπηρετούν τα επικίνδυνα σχέδιά τους και δεν υπηρετούν φυσικά τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Η μνήμη σας επανέρχεται για να θυμηθείτε τις αντοχές της οικονομίας μόνο όταν σας λέμε ότι χρειάζονται προσλήψεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα μέσα μεταφοράς, όταν είναι να πάρθουν μέτρα για την υγεία του λαού στους χώρους δουλειάς, παντού. Δεν γλιτώνετε την αληθινή μομφή από τους εργαζόμενους, από το λαό, ούτε για τη διαχείριση της πανδημίας. Ήδη την πρώτη μομφή την έχετε εισπράξει και από τους μαθητές, που με τις κινητοποιήσεις τους ζητούσαν τα αυτονόητα για την υγεία και τη μόρφωσή τους. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκαν στο πλευρό τους και οι γονείς τους και οι καθηγητές τους. Και με την ευκαιρία, κύριε Πρωθυπουργέ, η γνήσια πρόοδος και ο αληθινός ριζοσπαστισμός που επικαλεστήκατε για να κουνήσετε για μια ακόμη φορά το δάχτυλο στη νεολαία, εκφράζεται ακριβώς στον αγώνα των μαθητών, που η κυβέρνησή σας με κάθε τρόπο συκοφάντησε και πολέμησε. Δεν τα καταφέρατε όμως, για άλλη μια φορά, όπως και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Όσα παπαγαλάκια κι αν επιστρατεύθηκαν, όσες συλλήψεις 14χρονων κι αν κάνατε, το δίκιο του αγώνα των μαθητών τελικά νίκησε. Το κράτος σας βλέπετε ως γνήσιος εκπρόσωπος της δικτατορίας των μονοπωλίων, είναι αποτελεσματικό μόνο για καταστολή εργατικών, λαϊκών, νεανικών κινητοποιήσεων. Όταν αυτό το ίδιο κράτος βέβαια δεν μπορεί ή δεν κατορθώνει να συλλάβει ή δεν εμποδίζει να πάει να κρυφτεί, εμφανίζεται τότε ανήμπορο και με ανεπάρκεια έναν εγκληματία χρυσαυγίτη, καταδικασμένο. Και σε όλα αυτά βέβαια θα λέγαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη, γιατί σε αυτό το κράτος κυβερνούσε, σε αυτό οι υπουργοί του παιδείας και ο πρωθυπουργός τους χρησιμοποιούσε πάλι καταστολή και βία. Και εδώ δεν ισχύει η προτίμηση της light εκδοχής που υιοθετείτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι συνταγή δίαιτας για να είναι light το ένα ή πιο βαριά η άσκηση μιας πολιτικής βίας ενάντια σε μαθητές, σε φοιτητές, στην νεολαία της πατρίδας μας. Και εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αντί να πάρετε τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, συνεχίζετε το χαβά σας. Πετάτε από πάνω σας την ευθύνη, στοχοποιώντας το λαό και την νεολαία. Κάνετε
πως δεν καταλαβαίνετε ότι μεγάλοι χώροι δουλειά σε όλη την Ελλάδα έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες εστίες υπερμετάδοσης. Δείτε έναν έναν τους νομούς από όπου ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται η πανδημία. Και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βολική και για τους δυο σας. Αφήνει ανέγγιχτη την πολιτική της υποβάθμισης, της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας, στην οποία διακριθήκατε άλλωστε κι εσείς. Ο ένας έκλεισε δημόσια νοσοκομεία και ο άλλος τα κράτησε κλειστά. Κανείς σας δεν έκανε τις αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού ή υγειονομικού προσωπικού. Η κριτική σας αφήνει στο απειρόβλητο επίσης τη μεγάλη εργοδοσία για την έλλειψη μέτρων στους χώρους δουλειάς. Χρόνια τώρα μας παραμυθιάζεται ότι ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Για όλους εσάς, η πανδημία αποτελεί κυρίως τη μεγάλη ευκαιρία για να φορτώσετε τα βάρη της νέας οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους, στο λαό. Για να ισοπεδώσετε ό,τι έχει απομείνει από λαϊκά δικαιώματα, για να υλοποιήσετε αντεργατικά μέτρα που ξέμειναν στα δικά σας συρτάρια ή τα βρήκατε έτοιμα στα συρτάρια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε λίγους μήνες περάσατε τόσα αντεργατικά μέτρα όσα δεν πέρασαν προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τρία μνημόνια. Γιατί να πρωτομιλήσουμε? Για τη γενίκευση της ευελιξίας, το ξεφόρτωμα με απολύσεις από επιχειρήσεις του εργατικού δυναμικού, την τηλεργασία, χρόνια επιδίωξη των μεγάλων επιχειρήσεων με την απομόνωση των εργαζομένων, την εντατικοποίηση, τις απλήρωτες υπερορίες? Για τον άθλιο μισθό των 200 ευρώ που τολμήσατε να νομοθετήσετε? Όλα αυτά συνοδεύονται βέβαια όπως πάντα με αυταρχισμό και καταστολή. Τα πήρατε με τον περιορισμό των διαδηλώσεων και θα συνεχίσετε με νέο συνδικαλιστικό νόμο από ό,τι ακούμε. Τέρμα δεν έχει ο κατήφορος. Βέβαια δεν έχετε και παράπονο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Τη μισή από αυτή τη δουλειά την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον απεργοκτόνο νόμο της τότε Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα έχει βγει και στα κεραμίδια, μάλλον γιατί δίπλα στο όνομά της έχει προσθεθεί και αυτό του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Βρούτση. Έπαψε, βλέπετε, να έχει την αποκλειστικότητα. Και το πιο χειρότερο, δεν μπορεί να ρίχνει στάχτη στα μάτια όταν δίθεν αυτή πάσχιζε για το καλό μας. Τώρα στο ίδιο μετερίζει με τους ίδιους νόμους με το δεξιό μπαμπούλα, πώς να το αποδείξει και να γίνει πιστευτή γι' αυτό σε προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο? Κυρίες και κύριοι, το σίγουρο όμως είναι ότι η μομφή των εργαζομένων που έμειναν ανεργοί, που έμειναν χωρίς εισόδημα για μήνες, που έχουν μείνει απλήρωτοι, που δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθήκες, είναι και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θωρακίζει το αντεργατικό οικοδόμημα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που τις το κληροδότησε. Είναι για όλους όσους στέλνατε και στέλνετε το λογαριασμό της κρίσης στο μόνιμο παραλήπτη, στην εργατική τάξη, το λαό, για να βγάζει, να τη βγάζει καθαρή το κεφάλαιο και τα ματωμένα κέρδη του. Από όπου κι αν το πιάσει κανείς. Από την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, που έλεγα μόλις τώρα, από την οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα και την Ευρώπη, μέχρι την όξυνση των ανταγωνισμών στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μέσα σε αυτούς κλιμακώνεται και η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, το θανατηφόρο ανταγωνισμό της και με την ελληνική αστική τάξη και με άλλες κυβερνήσεις στην περιοχή και με την ομπρέλα των ίδιων Ευρωπαίων και Ατλαντικών συμμάχων σας. Από όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύεται η στρατηγική σας σύμπλευση, η θωράκιση του καπιταλιστικού δρόμου που έχετε επιλέξει και θειασότες βέβαια του οποίου είστε, προκειμένου να υπηρετήσετε καλύτερα τη συνολική αναβάθμιση των συμφερόντων του κεφαλαίου, όσων τελικά δηλαδή έχουν την πραγματική εξουσία σε αυτόν τον τόπο, θυσιάζοντας όμως τις ανάγκες των λαών των εργαζομένων. Και αφήστε αυτά που ξέρετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στρατηγική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Έχει και παραέχει και κινείται στην ίδια ρότα με τη δική σας.
Η Νέα Δημοκρατία συμπλέει στρατηγικά μαζί σας για τις υπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου χρόνια τώρα προσπαθείτε να πείσετε για το παραμύθι ότι δήθεν όλα αυτά αποτελούν ασπίδα προστασίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Την ίδια στιγμή που όλοι κατανοούν ότι αυτοί ακριβώς είναι που την εμπλέκουν όλο και περισσότερο σε ανταγωνισμούς, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας, για όλους τους λαούς της περιοχής. Η Νέα Δημοκρατία απλά επικύρωσε την επικίνδυνη συμφωνία που εσείς προετοιμάσατε με τους Αμερικάνους, όπου από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη η χώρα έχει γεμίσει στρατιωτικές βάσεις, όπου λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές παραχωρήθηκαν για τα πολεμικά του σχέδια, μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Βέβαια, καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο άδικο για σας, κύριε Τσίπρα, που δεν έχετε μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε αυτή την αίθουσα, να έχετε κάνει τόσο κόπο για αυτή τη συμφωνία και τελικά να υποδέχεται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τον Πομπέο στην Ελλάδα, ο οποίος επιθεώρησε τη Θεσσαλονίκη, την Αμερικάνικη βάση της Σούδας, αλλά και έκανε τον έλεγχο εκ μέρους του Τραμπ και του στρατιωτικο-βιομηχανικού βέβαια συμπλέγματος των ΗΠΑ για το πώς προωθούνται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Το ίδιο ισχύει για την επιθεώρηση βέβαια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ που είναι το δολοφονικό χέρι και ο λαός μας το χρυσοπληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 4 δις με όλες τις κυβερνήσεις. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει πετύχει την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Αλλά δεν νομίζουμε ότι αγνοεί τα οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετείτε συμφέροντα ομίλων, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα, έχουν επιλέξει ως συμμάχους τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όλοι αυτοί προωθούν τους δικούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα για τις ενεργειακές πηγές και τους αγωγούς. Γι' αυτό και κάνουν πλάτες ή και ενθαρρύνουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, γι' αυτό το στρώνουν το τραπέζι ενός διαλόγου που βασικό θέμα έχει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αλλά γι' αυτό όχι μόνο δεν λέτε κουβέντα, αλλά προετοιμάζεται και το έδαφος για αυτόν τον οδυνηρό συμβιβασμό. Και βέβαια από τη στιγμή που κανείς από τους δυο σας δεν αμφισβητεί την προοπτική ενός τέτοιου επικίνδυνου συμβιβασμού, είναι υποκριτική η αντιπαράθεσή σας και για την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Ο ένας μέσω του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη φτάνει να χαρακτηρίζει εθνικισμό την άσκηση του δικαιώματος που έχει η χώρα, αφού η απαράδεκτη κυβερνητική θέση που καθόρισε ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων αφήνει περιθώρια και δίνει άλοθη στις επικίνδυνες κινήσεις του ορού Τσρέης, ιδίως πλησίων του Καστελόριζου. Ενώ ο άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια αμφιλεγόμενη και καιροσκοπική, θα έλεγα, θέση περί επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, μόνο νότια και ανατολικά της Κρήτης, τροφοδοτεί την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ισχύει για κάθε χώρα και για τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή τονίζουμε ότι στα χέρια αυτών που έχουν και διαχειρίζονται την εξουσία σήμερα δεν μπορεί αυτό να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκια και να δώσει πραγματική απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα, λέμε ότι μπορεί να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, να οξύνει τους ανταγωνισμούς σε βάρος όλων των λαών της περιοχής. Η μομφή απέναντί σας είναι το λιγότερο που πρέπει να σας δώσει τελικά ο ίδιος ο λαός, βέβαια, ο οποίος μπορεί και πρέπει
να δείξει εμπιστοσύνη κυρίως στις δικές του δυνάμεις, να πιστέψει σε αυτές τις ανεξάντλητες δυνάμεις του, για να δυναμώσει την πάλη του για απεμπλοκή από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, για αποδέσμευση από αυτά, με τον ίδιο να κάνει κουμάντο στον τόπο του για ανατροπή τελικά ενός συστήματος που φέρνει μόνο κρίσεις, φτώχεια, δυστυχία. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μομφή όμως και στην αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Μομφή σε όλους όσους υπηρετούν ένα κράτος, ένα σύστημα που δεν μπορούν να προστατεύσουν όχι μόνο την λαϊκή περιουσία και κατοικία, αλλά ούτε καν την υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, συνυπεύθυνο εκτός των άλλων, για να το λέμε και αυτό, και για το έγκλημα που γίνεται κατά της ΛΑΡΚΟ, καταψηφίζει συνολικά όμως την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης καταψηφίζει και εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσχεδίασαν το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, το οποίο σήμερα ολοκληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πτωχευτικό κώδικα. Αυτό το συνολικό και ξεκάθαρο χαρακτήρα έχει σήμερα η ψήφος μας. Αυτό μην το ξεχνάτε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, με την καθημερινή πολιτική μας δουλειά, να μην το ξεχνά, να μην το ξεχάσει και ο ελληνικός λαός, που είναι και ο μόνος βέβαια αρμόδιος τελικά να δώσει την οριστική του μομφή στην πολιτική σας.